Και θα πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους πρωταγωνιστές, τον Μιχάλη τον Πολυτάρχο που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Πλέον στην Καβάλα είστε, καλησπέρα φτάσατε? Καλησπέρα από Καβάλα. Ναι, φτάσαμε, φτάσαμε. Όλα καλά, εντάξει, κοντά είναι. Όλα κοντά τέλεια, είναι. Όλα τέλεια. Έτοιμοι για αύριο? Εντάξει, ναι. Έχουμε δουλέψει όλη την εβδομάδα πολύ σκληρά, οπότε ελπίζω αύριο να βγάλουμε αυτά που έχουμε δουλέψει όλη την εβδομάδα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι, Μιχάλη, θα συμφωνήσεις με αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι δεν χρειάζεται να κοιτάμε και πολύ το βαθμολογικό πίνακα και το τι έχει κάνει η Καβάλα, γιατί όλα αυτά τα μάτς θέλουν την προσοχή τους, έτσι, είναι περίεργα. Σίγουρα, η Α2 είναι μια κατηγορία που ο πρώτος μπορεί να χάσει τον τελευταίο και το αντίστοιχο. Δηλαδή, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εύκολο το κάνουν οι ομάδες που έχουν στόχο και δουλεύουν κάθε εβδομάδα για κάθε ξεχωριστό παιχνίδι και το βλέπουν σαν τελικό. Και κάπως έτσι το αντιμετωπίζετε και έχετε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα, ευτυχώς χωρίς προβλήματα αυτή τη φορά, οπότε είστε κομπλέ. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, δουλεύουμε αποκλειστικά μόνο για αυτό το παιχνίδι, όπως είπες και εσύ, ο Ιωνικός και μπορεί να περιμένει. Το σημαντικότερο είναι να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, οπότε αυτό είναι το επόμενο βήμα, είναι η Καβάλα, δεν είναι ο Ιωνικός. Σωστά, σωστά. Ο Ιωνικός θα έρθει τη Τετάρτη και σίγουρα από αύριο το βράδυ θα μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να τον σκέφτεστε και να περιμένετε σίγουρα, ένα σπουδαίο σίγουρα, μάτς. Σίγουρα. Σίγουρα. Το μυαλό μας τώρα είναι αποκλειστικά στην Καβάλα. Γιατί είναι μια, παρόλο που έχει κάνει μια νίκη, είναι μια ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια όπως είπες και εσύ. Και στην έδρα της δεν πάβει να είναι δύσκολο. Οπότε θα παίξουν με εμάς χωρίς άγχος, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα κίνητρο πιο δύσκολο. Μιχάλη, θυμάμαι την πρώτη μας κουβέντα και εδώ στην εκπομπή στην ώρα για μπλε, όταν είχες έρθει ως μεταγραφή στην ομάδα και η ομάδα τότε δεν ήταν καλά. Το κλίμα δεν ήταν πολύ καλό, η ομάδα δεν τραβούσε, τα αποτελέσματα, χημεία δεν υπήρχε, άλλαξε ο προπονητής, ήρθες εσύ, ήρθε ο Ρουτκάουσκας. Άρχισαν να γίνονται κάποια πράγματα που θα θέλαμε όλοι φυσικά να βλέπουμε και τα αποτελέσματα να είναι αυτά που επίσης θα το ξαναπώ θα θέλαμε όλοι να βλέπουμε. Τι έχει αλλάξει και η ομάδα δείχνει το πρόσωπο που δείχνει πλέον? Δεν πιστεύω, και με δεν τη δική σου παρουσία, έτσι. Δεν πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο καλά πριν. Απλά, ξέρεις, ένα προτάσμα όπως είναι Α2 θέλει υπομονή. Επιμονή και υπομονή θέλει. Γιατί μπορεί να χάσεις ένα παιχνίδι, να μην παίζεις μια εβδομάδα καλά και μετά να κάνεις μια πολύ καλή πορεία. Το ότι ήρθαμε δύο καινούργια παιδιά, δώσαμε άλλο αέρα, περισσότερο ψυχολογικό. Γιατί κακά τα ψέματα, ξέρουμε την κατηγορία. Και τα άλλα παιδιά που είναι εδώ πέρα είναι όλα έμπειρα, έχουν τη δικιά τους πορεία στον αθλητισμό. Οπότε και με τον καινούργιο προπονητή έδωσε το στίγμα του το ότι ο στόχος είναι ένας. Ο στόχος είναι να ανέβει η ομάδα στην Α1. Οπότε, ξέρεις, στην αρχή στα χαρτιά μπορεί να σε λένε φαβορή, αλλά αυτό το αποδεικνύεις μόνο μες στο γήπεδο. Αυτό που είχαμε στην αρχή ήταν ότι ναι, είμαστε καλύτεροι πάνω να κερδίσουμε. Αυτό πιστεύω και αυτό άλλαξε. Άλλαξε ότι εμείς προσπαθούμε τώρα μέσα από το γήπεδο να είμαστε καλύτεροι και όχι στα λόγια. Να το δείξουμε και την ώρα του αγώνα, σωστά. Ναι. Σωστά, σίγουρα. Γιατί πριν από το μάτς όλοι οι νικητές είναι. Το θέμα είναι ποιοι φεύγουν νικητές μετά το τέλος. Όλοι, αλλά ξεκινάνε γραμμές και όλοι είναι ίδιοι μέσα. Σωστά, 5-5. Σωστά, σωστά. Δεν έχει παραπάνω. Δεν έχει παραπάνω. Ναι. Και μιας που το λέμε για το, που και εγώ και εσύ χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη πολλές φορές, το όλοι, βλέπουμε όλες αυτές τις ομάδες να είναι πολύ κοντά. Αν ρίξει μια ματιά κάποιος στο βαθμολογικό πίνακα, Μιχάλη, και θα ήθελα το σχολείο σου, δεν έχει ξεφύγει, δεν υπάρχει το Περιστέρι που έφυγε, δεν υπάρχει ο Πανιώνιος που έφυγε, είναι όλοι κοντά. Η αλήθεια φέτος είναι ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Όλες οι ομάδες είναι τις άξεις, είναι 4-5 ομάδες στην πρώτη θέση που είναι περίπου το ίδιο, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Ιωνικό με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με τον budget που έχει θεωρητικά πάντα, έτσι. Ναι. Είναι ένα κλικ πάνω, αλλά όπως είπα και πριν, ότι όλοι παίζουμε 5-5. Σωστά. Οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ηρακλής Ιωνικός είναι οι δύο ομάδες με μία μόλι ήττα και ο Αμίντας έχει δύο που ακολουθεί. Που δεν σίγουρα, ξέρω πόσοι τον περιμέναμε τον Αμίντα να πάει καλά μέχρι στιγμής. Ένα παράδειγμα. Πάντα υπάρχει μια ομάδα
μέσα στη χρονιά που δεν την περιμένει κανένας. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Αμίντες έχει κάνει μια φανταστική πορεία στα πρώτα 7 παιχνίδια. Δηλαδή έχει κερδίσει 2-8 έδρας πολύ δύσκολα παιχνίδια. Mm-hmm. Οπότε ο Αμίντες πάντα ήταν μια ομάδα επικίνδυνη. Και αν θυμάσαι καλά, αν παρακολουθείς χρόνια την Α2, είναι πάντα η ομάδα που στο πρώτο γύρο κάνει όλες τις εκπλήξεις. Ναι. Και το σημαντικό σε αυτήν την ομάδα είναι ότι είναι οικογένεια. Πολύ σημαντικό. Ναι. Κάθε χρόνο παίρνουν ένα παίχτη ή και κανένα. Όλα τα χρόνια. Έχεις δίκιο. Οπότε, έχεις δίκιο. Οπότε είναι μια οικογένεια που όλοι μαζί μπαίνουν... Στο γήπεδο όλοι μας φεύγουν. Και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά την κατηγορία και φαίνεται αυτό και ξεχωρίζει με τις παρουσίες σου. Πριν να σε καληνυχτήσω και σου ευχηθώ καλή επιτυχία για αύριο, το αυριανό μάτς πώς το περιμένεις, Μιχάλη? Το περιμένεις κλειστό? Πώς το περιμένεις? Θα είναι ένα μάτς δυνατό, ναι. Γιατί η Καβάλα εδώ μέσα θα παίξει χωρίς άγχος, mm-hmm. Γιατί θεωρητικά παίζει με τον πρώτο. Οπότε θα είναι αυτό ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Θα παιχτεί στις άμυνες και ελπίζω να φύγουμε εδώ νικητές και να χαμογελαστεί. Μακάρι. Μακάρι με το καλό. Θα είναι και ο κόσμος εκεί. Ναι, πάντα. Ο κόσμος, εδώ ο ήταν ο και στο Μεσολόγγι, ήταν και παντού. Έτσι, ναι. το ζεις αυτό. Φέτος ο κόσμος είναι δίπλα μας και έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμός στραβάει ο κόσμος και μετά οι παίχτες. Εκεί υπάρχει η διαφορά στο 5 εμείς 5 αυτοί. Γιατί καμιά φορά εμείς γινόμαστε 6. Εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Εκεί, ναι. Μπορεί να γίνουμε 6. Μας το έχει αποδείξει και φέτος. Δηλαδή εγώ είμαι εδώ 2 μήνες και το ζω αυτό με τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό. Να πάνε όλα καλά αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Να έχεις καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον πολύ καλό καλαθοσφαιριστή που βοηθάει την ομάδα, τον Μιχάλη τον Πολυτάρχου, και εξαιρετικό παιδί.